Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι το κουκουέ πίσω από αυτό το κίνημα των αγαπημένων και μάλιστα έχει πάρει και αποφάσεις, το έχει καταδικάσει. Δεν και μιλάω πολιτικά. Εγώ για αυτό το άλλο κίνημα. Το θέμα είναι ότι αν αυτό το κίνημα κάποια στιγμή πάρει μεγάλες διαστάσεις, 200-300 χιλιάδων ανθρώπων, τότε τι κάνει μια δημοκρατική κυβέρνηση? Διότι έχει ένα πρακτικό πρόβλημα πλέον και νομοποίηση, αν θέλετε, απέναντι στον κόσμο. Επειδή θα μαζευτούν 200.000 άνθρωποι, και αν μαζευτούν, που δεν θα μαζευτούν, αλλά και αν μαζευτούν, δεν σημαίνει ότι η δημοκρατία θα πάψει να λειτουργεί, κύριε Παγκελά. Εάν το Σύνταγμα δεν προβλέπει ότι αν μαζευτεί μια διαδήλωση 200.000 πέφτει η κυβέρνηση, μπορεί μια κυβέρνηση να αποφασίσει να παραιτηθεί και να κάνει εκλογές ή να επισπεύσει εκλογές, εάν βρεθεί ενώπιον μια τέτοια καταστάσεις. Το καταλαβαίνω. Αλλά θα είναι δική τη απόφαση. Και εν πάση περιπτώσει θα αποφασίσει ο πολιτικός κόσμος, κύριε Παχελά. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή την ώρα, σαν παλιός πολιτικός που αφιέρωσα όλη μου τη ζωή, τη μακρά δόξα τω Θεώ, ο Θεός με ευλόγησε από αυτής της πλευράς, τη μακρά μου ζωή στην υπηρεσία του τόπου, διαμαρτύρομαι έντονα όταν καταδικάζουν όλους τους βουλευτές συλλήβδην και τους φωνάζουν κλέφτες. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν τους βουλευτές κλέφτες? Επιτέλους οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές, έχουν μια νομιμοποίηση. Τους ψήφισαν οι ίδιοι οι πάντως Έλληνες πολίτες για να γίνουν βουλευτές. Και οι Έλληνες πολιτικοί είναι τίμοι, κύριε Βαχελά, στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι παραβιάζουν τον ποινικό νόμο. Έστω και είναι τίμοι, τα έχουν κάνει θάλασσα. Έτσι είναι προφανές το αποτέλεσμα τώρα. Άλλο αυτό. Τα έχουν κάνει θάλασσα. Εγώ το παραδέχομαι ότι τα έχουν κάνει θάλασσα. Έδειξαν, ειδικά στην περίπτωση αυτή, αν όχι οι μεγάλοι, έδειξαν υποχωρούν μπροστά στην αρχή του πεζοδρομίου. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ δυνατή η πίεση που ασκείται. Κάτι ξέρω εγώ περισσότερο από αυτή την υπόθεση. Το να ανθέξεις όταν οργανωθεί η πίεση, διότι βεβαίως και υποβοηθείται η πίεση, είναι πολύ δύσκολο. Ο βουλευτής βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά ο βουλευτής ακριβώς πρέπει να έχει την δυνατότητα να κάνει το σωστό. Ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος μπορεί να κατηγορηθεί και πρέπει να κατηγορηθεί, διότι έκανε αυτή την πολιτική που σας είπα πρωτήτερα. Πολιτική παροχών, ανεύθυνων, υπερβολικών. Αλλά εγώ να το καταλάβω. Εσείς πιστεύετε ότι η Βουλή πρέπει, ό,τι και να γίνει αύριο, ό,τι και να σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή και βεβαίως να μην αποκλειστεί? Η Βουλή πρέπει να μείνει ανοιχτή, αλίμονο αν δεν μείνει η Βουλή ανοιχτή. Η δημοκρατία, κύριε Παχελά, έχει χρέος να προστατεύσει τον εαυτόν της. Και οι αρχηγοί, οι υπεύθυνοι, πολιτικοί, οι ηγέτες, όποιοι και να είναι, έχουν χρέος αυτή την ώρα να κρατήσουν τη Βουλή ανοιχτή. Και το κράτος πρέπει να το καταλαβαίνετε αυτό, ότι σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ακόμα. Να υπάρχει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε ακόμα και νεκρούς. Να έχουμε και νεκρούς. Τι θα πει αυτό να έχουμε νεκρούς? Εάν οι άλλοι πάνε να καταλάβουν τα παλιά, τα χειμερινά ανάκτορα, θα καταλάβουμε το κοινοβούλιο του φταίει. Μα το κοινοβούλιο αμφισβητείται, κύριε Παχελά. Μα αν πρόκειται να αμφισβητείτε το κοινοβούλιο, έχουμε στάσει. Οι βουλευτές πρέπει να πάνε στη Βουλή και ελπίζω πως θα πάνε. Βεβαίως, σας το ξαναλέω και πάλι, άνθρωποι είναι και μερικοί μπορεί να λυγίσουν. Αλλά πρέπει να τους ενθαρρύνουμε, να τους τονώσουμε. Δεν μπορεί να περάσει αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός.